Καλησπέρα παιδιά, τσεκ Tech Now, εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα eBay Unboxing. Σήμερα θα δούμε 5-6 πακετάκια στον αριθμό, δεν είναι πάρα πολλά, μιας και έχω ανοίξει το μεγαλύτερο όγκο που έχω παραγγείλει, ανανεώνω συνεχώς τα πράγματα που χρειάζομαι, μιας και όταν τα πάρω μετά δεν χρειάζομαι πια αυτά που ήθελα, οπότε καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολο συνέχεια να παραγγέλνω, εντάξει και αυτό χρειάζεται ένα μέτρο. Ε, Πάμε να δούμε τι έχω. Πέρασε καιρό και από αυτά από το που τα παρήγγειλα. Κάποια τα θυμάμαι, κάποια τα κατάλαβα, κάποια δεν έχω καταλάβει. Γιατί περιμένω μερικά ακόμη. Γενικά περιμένω γύρω στα 10 πακέτα, μου ήρθαν τα 5-6. Οπότε σε μερικά είμαι εντεμή. Πάμε μαζί να δούμε τι ήρθε αυτή τη φορά. Αυτό που βλέπουμε μπροστά μα το πρώτο πακέτο, ήδη έχω καταλάβει. Θα σα πω πριν να το ανοίξω. Είναι μια συντιέρα η οποία μπαίνει πάνω στο. Σε αυτό που κάνει στο σκίαστρο που έχει στο αυτοκίνητο προκειμένου να βάζει τα CD σου εκεί για να έχει εύκολη πρόσβαση. Το κατάλαβα από το μέγεθο, δηλαδή δεν είναι τόσο oh, τι έκπληξη έχει μέσα. Το παρήγγειλα πιο πολύ έτσι για να το βάλω στο αυτοκίνητο για να έχω κάποια CD μέσα σε αυτό. Μπράβο. Η σακούλα ήταν κολλημένη πάνω στο στο, στη θήκη αυτή. CD παίρνει έως 12 CD όπως βλέπετε εδώ. Καλά κλασικά made in China δεν αλλάζει τίποτα. Όλα made in China είναι. Χρώματος παίζει είναι αυτό. Γενικά με τα χρώματα μόνο τα βασικά ξέρω. Σκεφτείτε το ζωγράφιζα κιόλας κάποτε. Μόνο αυτή εδώ είναι. Ωραία είναι, βάζεις εδώ τα CD σου, βάζεις ό,τι θέλεις και στην ουσία, αυτό που κάνει είναι να πιαστεί πάνω στο αντίλιο, όπως λέγεται, στο σκίαστρο αυτό που έχει μπροστά στο μπαρμπρίζ από τον οδηγό ή τον συνοδηγό. Το πιάνει με τα λάστιχα και στην ουσία κρατάει στερεά μπροστά σου όταν ε, ξεδιπλώνεις τα CD, προκειμένου να τα έχει μπροστά στα μούτρα σου όταν τα... θε να τα χρησιμοποιήσει. Πρακτικό είναι για να μην ψάχνει δεξιά και αριστερά την ώρα που οδηγά. Τάκ, μπαπ τα πιάνει από μπροστά, τα βάζεις κατευθείαν. Η τιμή του, πολύ φθηνό, ήταν ούτε ένα ευρώ νομίζω. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Αυτό είναι βαρύ. Oh. Αυτό εδώ όπως καταλάβατε στην ουσία είναι ένα ένα ανοιχτήρι-μπρελοκ, Βέβαια λείπει ο γάτσο. κάποιοι το πουλούσαν μαζί με το γκρίκο για ανοιχτήρι, κάποιοι όχι. Αυτό εδώ πέρα είναι. Όπως βλέπετε το Destroyer είναι. Δεν θυμάμαι καλά τα οχήματα από το Star Wars. Ε, το συγκεκριμένο όπως βλέπετε εδώ πάνω είναι και για ανοιχτήρι, το βάζει στα κλειδιά σου και έχεις ένα ανοιχτήρι από ένα Battleship στο Star Wars. Καλή μαγιά, το είδα, μου άρεσε. Είχε γύρω στα 30-40 και το παρήγγειλα. Σα πήρα την πιο οικονομική έκδοση χωρί να έχει τα γατζάκια. Έχω πάρει τόσο πολλά μέχρι τώρα, οπότε μπορώ να το βάλω επάνω. Το κουβάλα στα κλειδιά σου και έχει και τις σου, γιατί όχι. Και έχει και θύμη το Star Wars. Και πάμε στο επόμενο. Το επόμενο Ξέρετε, έχετε δει τα προηγούμενα eBay and Αχ, κολλάει, κολλάει η γλώσσα μου. Ξέρετε ότι με τον αδερφό μου ασχολούμαστε με ηλεκτρολογικά πειραματάκια, αθπλακετούλε, ιστορίες, το ένα άλλο. Και θέλαμε να πάρουμε κάποια κροκοδιλάκια προκειμένου να κάνουμε κάποια καλώδια. Αρκετά οικονομική η τιμή του, νομίζω είναι. Πώ είναι στον αριθμό, 2, 3, 4, 5 10 κροκοδιλάκια μαζί. Κανένα 1,5 ευρώ έχουν και τα 10 αυτά. Πρακτικό για να βάλει καλώδια και προφανώ να φτιάξει κυκλώματα. Όπω βλέπετε, σα έχω πει πολλέ φορέ: Παίρνω προμήθειε από το εξωτερικό, κυρίω λόγω των τιμών και κυρίω λόγω λίμνου. Διότι στο. Αν ήμουν Αθήνα Θεσσαλονίκη, σίγουρα θα είχα, ψάξει να βρει κάποια, να, θα είχα ψάξει να βρω κάποια μαγαζιά που να μπορούν να με εξυπηρετήσουν. Όμω η λίμνο μεγαλώνει το κόστο το μεταφορικό να παραγγείλω κάτι. Οπότε, όσο παράδοξο και να φαίνεται, είναι πιο οικονομικό για μένα να παραγγείλω κάτι και να έρθει απευθεία από την Κίνα με δωρεάν μεταφορικά, γιατί όλα αυτά είναι με δωρεάν μεταφορικά που βλέπετε. Παρά να το παραγγείλω από ένα κατάστημα τη Αθήνα Θεσσαλονίκη, τη Λάρη, τη οποιαδήποτε άλλη πόλη και να μου ήρθε εδώ με 4-5 ευρώ μεταφορικά. Δηλαδή, όσο κάνουν αυτά. Βάλει και τα μεταφορικά θα μου βγει 5-6 φορέ τη τιμή του από ότι να από την Κίνα απευθεία. Ναι, όσο παράδοξο και να φαίνεται, έτσι πάει. Και προχωράμε στο επόμενο unboxing, το οποίο ελπίζω να μην είναι αυτό που κατάλαβα ότι είναι, διότι είναι μια μικρή απογοήτευση. Το περίμενα διαφορετικό. Αλλά για να δούμε τώρα τι είναι ακριβώ. Ναι, δυστυχώ είναι αυτό που περίμενα ότι είναι και έλεγα ότι είναι τόσο σκληρό και τόσο μικρό. Αυτό εδώ, όπως βλέπετε, είναι μία θήκη για να βάζετε με 10 θήκες, μία θήκη με 10 χωρίσματα να είμαι πιο ακριβής, διαφανής, πλαστικά, η οποία, στην οποία βάζουμε μέσα βίδες, οτιδήποτε άλλο. Προσωπικά έχω μερικές, τώρα μισό λεπτά για να δω, κάνω μια βουτιά στο πλάι για να τη φέρω. Λοιπόν, όπω βλέπετε, έχω ήδη κάποιε θήκε εδώ πέρα, στι οποίε βάζω τι βίδε από του υπολογιστέ που ανοίγω ή που χρησιμοποιώ. Τι έχω τακτο, τακτοποιημένε ε, όπω τι χρησιμοποιώ εγώ ρε παιδί μου, όπω θέλω να είναι για του ανεμιστήρε, για μητρικέ. Αυτό είναι για να φτιάχνω ανεμιστήρε πάνω στα, κου, στα κουτιά. Όσο να σα φαίνεται περίεργο, μπαίνει ακριβώ σε ανεμιστήρα και κάποια άλλα πειραματάκια που κάνω με τα συγκεκριμένα. Όπως και να έχει, είναι διαχωριστής τακτοποιητής βιδών, βάζει τις βίδες σου τις τακτοποιείς. Περίμενα να σας πω την αλήθεια, πολύ πιο μεγάλο από ό,τι αυτό εδώ. Δηλαδή, άμα δούμε το μέγεθος σε αυτά που πήρα, εντάξει, είναι τεράστια διαφορά, όμως τεράστια είναι και διαφορά στην τιμή. Ας πούμε, αυτά εδώ τα πήρα 3, 3,5-4 ευρώ από το τα πήρα τότε. Από το πλαίσιο πρέπει να τα είχα πάρει, είναι Q-Connect, πως λέγεται η μάρκα ή η φίρμα που φέρουνε. Ενώ αυτό εδώ κάνει 60 λεπτά, εντάξει, βέβαια τεράστια διαφορά στην τιμή. Αλλά εντάξει, θα είναι μόνο για μικρές βίδες. Πρακτικό είναι πάντως, όπως και να έχει. Όσοι ασχολείστε με υπολογιστές, να συνταρμολογείτε τα συστήματά σας, να... είναι πολύ καλό να οργανώνετε τις βίδες σας. Γενικά εντάξει, είναι καλό. Είμαι και εγώ λίγο παραπάνω control freak και θέλω να είναι όλα τακτοποιημένα όπως τα χρησιμοποιώ. Αλλά λοιπόν είναι πολύ καλό να τακτοποιείτε τις βίδες σας, να τις βρείτε πολλές από αυτές είναι ακριβές. Δηλαδή σκεφτείτε να πάτε να αγοράσετε 4 βίδες από ανεμιστήρα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, σας πάει κουκουσαϊδόνι. Πόσο μάλλον από μητρικές τα χάλκινα τα ποδαράκια που έχει από κάτω ή οτιδήποτε άλλο. Όπως και να έχει, είναι πρακτικό, βοηθάει, χρησιμοποιήστε το πάμε και στο, βασικά στο πρώτο τελευταίο πακέτο. Έχω άλλα δύο. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Αυτό όλος παραδόξος, όλο, όλος παραδόξος, για κάποιο λόγο κολλάει η γλώσσα μου. Mm. Αυτό ήρθε πολύ γρήγορα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν έχω τώρα τρώτη... κάτι να το χρησιμοποιήσω να σας δείξω. Στην ουσία, είναι μια θήκη η οποία μπαίνει ακριβώς γύρω γύρω από το κινητό στην ουσία σαν σιλικονάτη θήκη βλέπετε έχει και θήκες θύρες για τα κουμπιά να προεξέχονται Τέλο πάντων, αυτό που κάνει το συγκεκριμένο παιδιά μπαίνει γύρω από ένα δαχτυλίδι φωσφορίζων. Στο σκοτάδι φωσφορίζει το συγκεκριμένο, μπαίνει γύρω από το κινητό σα. Καταλάβατε τώρα πώ. Μισό λεπτάκι να φέρω ένα κινητό για να το δούμε. Τέλο πάντων, πιστεύω καταλάβατε λίγο. Το έβαλα πάνω από την ήδη υπάρχουσα θήκη που είχα. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο αποτυχία. Ε, αλλά στην ουσία το είχα δει. να δοκιμάσω γιατί ήμουν περίεργο πώ ε, ταιριάζει. Γενικά είναι ένα πολύ φθηνό τρόπο για να έχετε μια στοιχειώδη προστασία, ειδικά αν έχετε τα κινητά όπω είναι τα iPhone τα 4, όχι το 5 και κάποια άλλα που είναι εντελώ ε, ίσχε οι πλευρέ του γύρω-γύρω χωρί καμπύλε είναι μια καλή λύση πολύ φθηνή για να τα προστατεύετε, φωσφορίζει το σκοτάδι. Εντάξει. 40 λεπτά, 30 λεπτά. Για την πλάκα πιο πολύ το πήρα, γιατί ήμουν περίεργο να δω τι το καλό κάνει η δουλειά. Επειδή το έβλεπα ότι διαφήμιζαν πάρα πολύ. Τέλο πάντων, θα το χρησιμοποιήσω δεν νομίζω ότι έχω ήδη θήκε. Ε, κάτι θα βρω να το κάνω, κάπου θα βρω να το δώσω. Συνήθω κάποια από αυτά τα δίνω δώρο σε κάποιου φίλου ε, που θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν. Ε, πιο πολύ να το δούμε και μαζί. Θέλα, δεν μ' άρεσε τόσο να σα πω την αλήθεια. Αλλά κλάιν μάλλον 30 λεπτά. Τι ψυχή έχουν 30 λεπτά, ε? Και πάμε και στο τελευταίο. Λοιπόν, εδώ πέρα. Κάποια από αυτά γράφουν ακριβώς τι έχουν πάνω. Τι περιέχει το πακέτο, κάποια τα γράφει στα κινέζικα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τώρα στο συγκεκριμένο last light, φακό είναι. Εντάξει, το γράφει πάνω και πάμε να δούμε. Λοιπόν, ένα φακό προφανώ έχετε δει πολλέ φορέ ε, να του πουλάνε στον δρόμο. Οι πλανόδη, ε, ένα απλό φακό LED, Κάποιος... βασικά αυτό εδώ δεν νομίζω να είναι η περίοδη. Είχαμε πάρει με τον αδερφό μου και δύο-τρει περιόδου. Οι περιόδου ακτινοβολίας που περιμένουμε να έρθουν ναι. Τριπλές αλφα μπαταρίες τις μικρές παίρνει μέσα Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο ε, Τώρα να μου πεις γιατί τον παίρνεις Γενικά η τιμή του αν έχετε δει Θα τους βρείτε, βρείτε, στο δρόμο για παράδειγμα τουλάχιστον 2 ευρώ, τουλάχιστον 2 ευρώ. Αυτός εδώ η κανονική του τιμή όπως αγοράζεται από Κίνα γιατί είχα και εγώ την απορία μέχρι τώρα με τον αδερφό μου καλά. Τι γίνεται, όλοι αυτοί οι πλανόδια, τι γίνεται, πώ αγοράζουν, πώ συντηρούνται, πώ, πώ, πώ. Ε, η κανονική του τιμή από εκείνα έχει 70 λεπτά. Οπότε για σκεφτείτε λίγο τα περιθώρια κέρδους από ένα τέτοιο πράγμα έτσι. Τον αγοράζει 70 λεπτά, τον πουλάνε 2-5 ευρώ. Έχω, να δει, έχω δει να πωλείται και 5-6 ευρώ το συγκεκριμένο. Wow, εντάξει, κέρδωσε. Και χαίρονται που δεν φαίνεται πουθενά. Τέλο πάντων, εγώ το πήρα για προσωπική χρήση. Το πήρα για να το χρησιμοποιώ στο σπίτι. Γενικά, μετά και καθ' όλη τη στρατιωτική μου θητεία, αν ε, έχετε κάνει και ή σκοπεύετε να πάτε θαλαμοφύλακε, πάρετε φακό. Πραγματικά, οι φακοί σώζουν ζωέ, ειδικά στο στρατό. Προσωπικά, πάντα κουβαλάω μαζί μου φακού. Ή έναν ή δύο, έχω και ένα backup στην τσάντα μου. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν χρήσιμη και πολύ οικονομική. Θα δείτε κι άλλα. Έρχονται εν καιρό. Ελπίζω να σας άρεσε. Νομίζω ήταν αρκετά μικρό το unboxing, αλλά αρκετά περιεκτικό. Είμαι ο Κώστας. Check tech now. Κάντε κανένα like, ένα subscribe. Πείτε μου τα σχόλια τη γνώμη σας. Το καιρό περνάει τα eBay πληθαίνουν, έχουμε πει ήδη φτάσει πόσα eBay unboxing μέχρι τώρα και θα έρθουν και άλλα τόσα καλά να είμαστε και δυνατοί και γεροί. Να έχετε μια όμορφη μέρα παιδιά, γεια σας και να μην ξεχνάτε να είστε δημιουργικοί και να φτιάχνετε πράγματα. Γεια σας.